Την ιστορία που αφήσαμε στη μέση την Πέμπτη, με την ιστορία της φυγής της Ασημίνας με το μικρό Σέργιο, που όπως σας είπα πηγαίνουν σε ένα απομονωμένο σπίτι έξω από το Διαφάνι. Όλο το χωριό θα κινητοποιηθεί, θα υπάρξει μεγάλη αναταραχή για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο Νικηφόρος βρίσκεται πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πιάνει τον Μπάμπη, τον απειλεί, τον ρωτάει ευθέως αν γνωρίζει που βρίσκεται η γυναίκα του. Ο Μπάμπης το αρνείται και ο Μπάμπης λίγο μετά συλλαμβάνεται από τη χωροφυλακή προκειμένου να πιεστεί και να αποκαλύψει την κρυψώνα της Ασημίνας. Δεν θα το κάνει. Όπως σας είπα, η Ελένη θα είναι η πρώτη που θα συναντήσει την Ασημίνα και τον μικρό. Δεν θα καταφέρει να τη μεταπίσει, όμως σε μια δεύτερη συνάντηση που θα έχουν, θα της πει, θα της μεταφέρει ένα μήνυμα του Νικηφόρου, ότι ο Νικηφόρος, σε περίπτωση που τον αφήσει, είναι διατεθειμένος να της πάρει για πάντα το παιδί και να μην την αφήσει να ξαναδεί ποτέ τον μικρό Σέργιο. Έτσι, η Ασημίνα θα γυρίσει κάποια στιγμή στο σπίτι της, στον Νικηφόρο, όμως η σχέση των δύο έχει διαραγεί σχεδόν οριστικά και θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές. Να σας πω επίσης πως όλη αυτή η κατάσταση αναπτερώνει τις ελπίδες της Δρόσος ότι μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη επικοινωνία με τον μικρό. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο γιατί θα γίνει μια συνάντηση της Δρόσος με τον Δούκα και τη Μυρσίνη και θα της θέσουν δρακόντιους όρους σχετικά με το παιδί. Μάλιστα. Θέλω...